περιλαμβάνει εκτίμηση για τον εποπτικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος και αν αυτός ο ρόλος ασκήθηκε ή δεν ασκήθηκε με σωστό τρόπο, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι πάνω στην πορισματική έκθεση του εισαγγελέα Καλούδη, για την οποία έχει γίνει πολλές φορές λόγος, που μπήκε στο αρχείο άδοξα, θα έλεγε κανένας, το 2013 με νομοθετική παρέμβαση. Θα υπάρχει, ελπίζω να συμφωνήσουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, πρόταση για την ανάστηση του πορίσματος. Περιγράφονται πράξεις οι οποίες υποποιούν αδικήματα πολύ σοβαρά. Άγουν σε συμπέρασμα ότι έχουν τελεστεί πολύ σοβαρές πράξεις κακουργηματικού επίπεδου, όπως είναι απιστία, όπως είναι κακουργηματική απιστία εννοώ, όπως είναι ψευδής βεβαίωση, όπως είναι απάτη, παραβιάσεις του τραπεζικού δικαίου. Φυσικά είναι ενδεχόμενο να υπάρξει και από την πλευρά της δικαιοσύνης περισσότερο ανακάλυψη στοιχείων που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα θεωρούνται και οι ταμείες των κομμάτων, τελευταία αναλύση όμως. Έτσι, οι οποίοι εμπλέκονται σε αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ψευδείς βεβαιώσεις και με κακουργηματικού χαρακτήρου, τραπεζικού χαρακτήρου απάτες. Μετά το 2010, όπου η κρίση είχε φουντώσει την Ελλάδα και αυξανόταν, υπήρξαν περιπτώσεις δανειοδοτήσεως κυρίως μέσω μαζικής επικοινωνίας και μετά δευτερευόντως κομμάτων, που αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι σχεδόν στο σύνολό τους επιλείψιμες. Έχουμε επίσης πρόβλημα στην εκχώρηση των μελλοντικών κρατικών επιχορηγήσεων από την πλευρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, όπου αυτές οι επιχορηγήσεις εκχωρήθηκαν 2 και 3 φορές η ίδια επιχορήγηση σε διαφορετικές τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα παράλληλα δινόταν διαβεβαίωση ότι δεν είναι εκχωρημένες ή αναλαμβανόταν υποχρέωση να μην εκχωρηθούν. Λοιπόν, πάμε και στη Βουλή, στο Λάμπρο Παρακολουθούν.